Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού για πυρκαγιές βρίσκονται οι περιφερειακές ενότητες Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Λασιθίου και με το κίνδυνο να είναι πολύ υψηλός στην περιφερειακή ενότητα Χανίων. Χρειάζεται προσοχή και σε καμία περίπτωση, επαναλαμβάνω, κάνω έκκληση στον κόσμο που μας ακούει και μας παρακολουθεί. Σε καμία περίπτωση δεν χρησιμοποιούμε φλόγα στο ύπαιθρο, δεν ανάβουμε πισταριές. Όλοι όταν είναι σε φυλακή, κυρία Σαραπάτα, πρώτου και δεύτερου βαθμού, όλοι οι Δήμοι είναι σε ετοιμότητα αυξημένη. Πραγματικά υπάρχει ανησυχία. Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας βρίσκεται η πυροσβεστική, η αστυνομία, ο στρατός, οι εθελοντικές ομάδες, ιδιώτες εθελοντές, εργαζόμενοι των Δήμων και των Περιφερειών, πραγματοποιώντας περιπολίες για την άμεση αντιμετώπιση πυρκαγιών. Να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί όλοι και στις αγροτικές δουλειές που κάνουμε, να μην πετάγονται σπινθήρες, γιατί μπορούν να αρπάξουν τα ξερά χόρτα πάρα πολύ εύκολα, ειδικά στην περιοχή εκεί του Αγίου Βασιλείου. Μου λέγαν ότι το βράδυ πηγαίναν και σβήνανε κάρβουνα οι ίδιοι, διότι κάποιοι επισκέπτες, οι οποίοι κάνανε κάμπινγκ και δεν ξέρω τι, ελεύθερο, είχαν ανάψει φωτιά για να ψήσουν. Αυτά είναι εγκληματικά να συμβαίνουν σε αυτές τις μέρες τις επικίνδυνες. Ήδη η πυροσβεστική έχει αυξήσει τα μέτρα προστασίας στο Δήμο Ρεθύμνης. Η Εθελοντική Ομάδα 1 και οι Προέδροι των Τοπικών Συμβουλίων έχουν επανδρώσει τα πυροφυλάκια στο Αστέρι και στο Ριζβάν Μετόχι. Με το καλημέρα σημειώθηκε φωτιά στο χωριό Βοριάς του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων με 6 πυροσβεστικά οχήματα και 15 άνδρες να σπέβουν άμεσα στο σημείο για να σβήσουν τη φωτιά που ξέσπασε σε Καλαμιάς και Ξερόχορτα και να αποτρέψουν τα χειρότερα. Συνολικά 2,5 στρέμματα έγιναν στάχτη, ενώ χθες το απόγευμα μία ακόμη φωτιά στον Ιππιδητό κινητοποίησε τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Από εγκαταστάσεις αρδευτικού δικτύου που άναψε κάποιος φλόγιστρο και πήρανε τα ξερόχορτα φωτιά. Ο Γιούχτας είναι κλειστός. Έχει βάλει μηχάνημα ο Δήμος ώστε να μην υπάρχει πρόσβαση προς το βουνό απάνω. Στο Φουρνί υπάρχει πυροσβεστικό όχημα σε συνεργασία με την πυροσβεστική υπηρεσία και οφείλει ο ΖΕΦΣ. Η εθελοντική ομάδα περιπολεί το χώρο πάνω στο Φουρνί. Υπάρχουν ιδιώτες εθελοντές οι οποίοι βρίσκονται στο Επανοσύφη, στο δάσος του Επανοσύφη. Την ίδια ώρα η Μέρη Λιονή τονίζει την ανάγκη αναβάθμισης του πυροσβεστικού κλιμακίου σπηλίου για την πυροπροστασία της περιοχής ώστε να αποφευθούν εικόνες καταστροφής όπως συνέβη πέρυσι στο Νότιο Ρέθυμνο. Δυστυχώς στην περιοχή του Αγίου Βασιλείου ακόμα περιμένουμε με το Δήμο και θα ξανά επισκεφτούμε το Υπουργείο το Αρμόδιο Πολιτικής Προστασίας. Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, Δήμοι της Κρήτης εκφράζουν την έντονη δυσαρέσκειά τους για τα κονδύλια ψίχουλα που λαμβάνουν και την πυροπροστασία από το κεντρικό κράτος. Αυτά τα ποσά πρέπει να ενισχυθούν. Το ίδιο ισχύει και για όλους τους Δήμους της Κρήτης. Όταν βγαίνει αυτό το ποσό, πρέπει να κοιτάζουν τον ανάγλυφο του Δήμου και να μην μας δίνουν αυτά τα ψίχουλα. Και όπως καταλαβαίνετε, με αυτά τα λεφτά είναι πολύ δύσκολο να αντιμετωπίζονται καταστάσεις καθαρισμών, φυτικής βλάστησης, ξερών χόρτων, τα οποία είναι εστίες πυρκαγιάς. Δεν μπορούν να λειτουργήσουν οι κρατικές υπηρεσίες πολιτικής προστασίας και ιδιαίτερα οι πυροσβεστικοί, αν δεν έχει τη συνδρομή του Δήμου. Συνεπώς, επαναλαμβάνω ότι το κράτος οφείλει να ενισχύσει τις κρατικές επιχορηγήσεις. Για τις περιφέρειες φυσικά ούτε λόγος, δεν λαμβάνουν ούτε ένα ευρώ. Μόλις 50.000 ευρώ λαμβάνει ο Δήμος Ηρακλείου, 36.000 ευρώ ο Δήμος Μηνώα Παιδιάδας, ενώ πολύ λιγότερα από 30.000 ευρώ λαμβάνει ο Δήμος Αρχανών Αστερουσίων.